Λοιπόν, συνεχίσουμε το παιδευτικό έργο. Θα σας ευχαριστήσω, κυρία που είναι διευθύντρια του Δημόσιου Υπηρεσίου. Μετά να το πιούμε, είμαι πολύ ευχαριστή. Έχετε γνωριστεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Πασχολιάς, κύριε Δούκουρη, ο αντιδήμαρχος, ο κ. Δούκουρης, με τους άλλους. Εγώ να σας καλωσορίζω και εγώ, ο πρόεδρος του Δήμου, ως πρόεδρος. Ο δήμαρχος καλά είπε για τη Μεγαλόπολη που είναι χωρταξικά, γιατί είμαστε ο κόμμος της Πελοποννήσου. Βέβαια, δεν μπορεί μια μικρή πόλη να είναι το κέντρο της Πελοποννήσου. Και δεν το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, ναι. Βέβαια, έχετε έρθει σε μια πόλη η οποία κατά κύριο λόγο ασχολείται με τη ΔΕΗ. Ειδικά με τις τελευταίες εκκαιρίες με τη ΔΕΗ. Η αγωνία των κατοίκων είναι μεγάλη. Καταλαβαίνω τον ρόλο της επισκεπής σας. Σαν ως υπουργός και ως κυβέρνηση, είναι και ο κ. Βουλευτής, ο οποίος είναι και φίλος μας εδώ στη Μεγαλόπολη. Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας πω πριν πάμε στα σχολεία. Να ξέρετε ότι εδώ στη Μεγαλόπολη εμείς είμαστε σχεδόν έτοιμοι σαν Δήμος, σαν Δημοτική Αρχή δηλαδή. Και επειδή είσαι ο αρμόδιος σαν Υπουργός Παιδείας, θα σου αναλύσω ο Δήμαρχος καλύτερα ή αν έχουμε μετά από την όποια επίσκεψη πάμε, και εγώ θα το πω. Μιας και η ΔΕΗ δεν ξέρουμε πια πώς θα καταλήξει, ποιο είναι το σχέδιο, πώς θα είναι σε λίγα χρόνια. Να υποδεχθεί ένα τμήμα ΤΕΗ, δύο τμήματα ΤΕΗ μέσω της ΔΕΗ, με πρακτική, με εδάφη που υπάρχουν από το Δήμο. Υπάρχει ένα σχέδιο από τη Δημοτική Αρχή εδώ και ένα χρόνο το οποίο το έχουμε εξετάσει. Μιας και είστε ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος εδώ. Γι' αυτό ήταν και η ανάλυση πόσο κοντά είναι στη Σπάρτη, στην Καλαμάτα, οι οποίες έχουν τέτοιες υποδομές. Η Τρίπολη έχει πανεπιστημιακό τμήμα. Αυτό δηλαδή είναι ένα κίνητρο το οποίο βοηθάει την πόλη. Είναι και μια ώρα από την Αθήνα, μια μισή ώρα από την Αθήνα. Στη δεύτερη φορά το κάνει, το ξέρετε. Από σας βάζουν κατακλείδη στο Zoom το τι θα συζητήσουμε, το τι θέλουμε. Και από εκεί πέρα θα συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά. Εντάξει. Σε ό,τι αφορά το ΤΕΗ, ο Υπουργός θέλει να ανοίξουμε το θέμα του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, όχι αποσπασματικά. Θέλει να το δούμε συνολικά, να συζητήσουμε και με τα 13 ΤΕΗ της χώρας, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει μια άλλη περιφέρεια, να δούμε τι λέει το ΤΕΗ Πελοποννήσου, τι σχέδια έχει το ίδιο. Είναι ένας παράγοντας που πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά. Δεν σημαίνει ότι το Υπουργείο θα αποφασίσει μόνο με ό,τι θέλει το ΤΕΗ, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και ένα σχεδιασμό, αν έχουν οι άνθρωποι, προς τα πού θέλουν να αναπτυχθεί το ίδρυμα, σε ποιους κλάδους, σε ποιες ειδικότητες. Και από εκεί και πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις. Λέμε λοιπόν ότι το ΙΕΚ λειτουργεί κάτι με μία ειδικότητα, μόνο ένα τμήμα δηλαδή, 24. Μόνο το τέταρτο εξάμεινο. Μόνο το τέταρτο εξάμεινο. Γιατί είχαμε ένα θέμα φέτος με τη μετακίνηση, το ξέρει ο κ. Δήμαρχος, το οποίο το λύσαμε βέβαια, αλλά πολύ αργά. Οπότε οι δύο άλλες ειδικότητες, οι οποίες υπήρχαν ας πούμε, για να λειτουργήσουν, δεν λειτουργήσαν τελικά λόγω εξαιτία του γεγονότος ότι δεν υπήρχε μετακίνηση. Πέρυσι όμως είχαμε 4 τμήματα, πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος έχουμε μία καθοδική έτσι, τόση τέλος πάντων. Αποφασίστηκε για πολλούς λόγους και κυρίως για να έχουν έναν χώρο σε συγκεκριμένο σχολείο το ΙΕΚ, η ένδοτη ΙΕΚ, να μην είναι στην έδρα του Δήμου, στην πόλη, αλλά να είναι σε μία κομμόπολη, ένα κεφαλοχώρι 10 χιλιόμετρα από την πόλη. Το οποίο έχει... Αλλά έχει το δικό της χώρο πλέον, η δομή. Εντάξει, ο χώρος είναι πάρα πολύ καλός. Είναι το σχολείο του παλιού, το γυμνάσιο Λύκειο. Είναι, το έχουμε διαμορφώσει πάρα πολύ καλά. Στο Λεοντάρι. Είναι στο Λεοντάρι. Και είπαμε ότι το δημόσιο ΙΕΚ Μεγαλόπολης θα είναι στο Λεοντάρι. Έτσι ξεκινήσαμε και γινόταν και μία μεταφορά για 10 χιλιόμετρα. Η μετακίνηση, ναι. Βοηθούσε ο Δήμος με ένα λεωφορείο. Όποιος ήθελε από την πόλη να πηγαίνει και να επιστρέφει. Αυτό μέσα στις ανελαστικές. Πώς να το πω, οριοθετήσεις του Καλλικράτη, κάποια στιγμή κρίθηκε ότι αυτή η μεταφορά από την αποκεντρωμένη διοίκηση δεν είναι νόμιμη, επειδή το λεωφορείο έχει χαρακτηριστεί από τη δεκαετία του 90, παρακαλώ, για άλλο σκοπό λειτουργίας, μεταφορά προσωπικού. Αυτά στα οποία σκοντάφτει καθημερινά ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που θέλει να κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, εσείς μας επιτρέπετε το δημόσιο ΙΕΚ Δήμου Μεγαλόπολης να είναι οπουδήποτε στο Δήμο Μεγαλόπολης, αλλά η ανελαστικότητα των δομών των ελεκτικών μηχανών το λύσαμε και μας κοστίζει κάποια χρήματα. Μας κοστίζει εμάς και της περιφέρειας κάποια χρήματα, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί είναι επιλογή μας να στηρίξουμε το δημόσιο ΙΕΚ στο Λεοντάρι και όχι μέσα στη Μεγαλόπολη να είναι απόγευμα και να φιλοξενείται σε κάποιο σχολικό κτίριο που δεν θα το νιώθουν.
και οι διευθύντες και οι εκπαιδευτικοί του ΙΕ, αλλά κυρίως οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, να το δημιώσουν δικό του σχολείο, δικό του σχολείο, το καταλαβαίνω.